Δύο ημέρες είμαστε εδώ. Δεν έχουμε πάει σπίτια μας ακόμα να κοιμηθούμε. Ξενυχτισμένοι εδώ κοιμηθήκαμε στην καρέκλα, διότι όλα τα σκάφη κινδυνεύανε, χτυπούσανε έξω. Δίπλα στα σκάφη τους ξαγρυπνούν εδώ και δύο ημέρες οι ψαράδες στο Ηράκλειο, που παρακολουθούν με αγωνία τη μανία του ηφαιστείωνα. Έχει πετάξει τις πέτρες επάνω στο βόρειο λιμενοβραχίωνα, έχει πετάξει τα κάγκελα που έχει βάλει το λιμενικό ταμείο για να μην πέσει κανένας άνθρωπος στη θάλασσα, για να προστατευτεί. Επίσης έχουν σπάσει οι εξέδρες από την ανατολική μεριά. Ο καπετάν Γιάννης περιγράφει στην Κρήτη TV τη δραματική επιχείρηση διάσωσης μιας μικρής βάρκας που είχε μισοβυθιστεί στο λιμάνι, με τους ψαράδες και άνδρες του λιμενικού να καταφέρνουν με αυταπάρνηση να τη σώσουν. Συγχαρητήρια στον κύριο λιμενάρχη, τον κύριο Δουβή, διότι όλα τα όργανά του μέσα στη βροχή, μέσα στα κύματα, κόντεψε να μας επάρει και να τους πάρει και αυτούς και το αυτοκίνητό τους εχθές, για να σώσουμε το βαρκάκι, κόντεψε να τους πάρει, να τους πετάξει στη θάλασσα. Τις τελευταίες ημέρες, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούν στην περιοχή μας, δημιουργήθηκαν κάποια μικροπροβλήματα και ιδιαίτερα στον Ενετικό Λιμένα, με οι μυδιθήσεις σκαφών, καθώς και η εισρωή υδάτων σε αυτά, όπου χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των στελεχών της υπηρεσίας μας, αποφεύχθησαν τα χειρότερα. Η απώλεια μιας βάρκας για ένα ψαρά σημαίνει αυτόματα και οικονομική καταστροφή. Δεν αποζημιωνόμαστε από κανέναν. Καταστραφήκαμε, πρέπει να αλλάξουμε δουλειά μετά. Πρέπει να βρούμε κάτι άλλο να κάνουμε. Ο καινούριος χρόνος έχει μπει, αλλά οι επαγγελματίες αλληλείς ακόμα δεν έχουν κάνει ένα μεροκάματο. Ο καιρός δεν επιτρέπει την έξοδο από το λιμάνι, ενώ τα έξοδα τρέχουν και οι υποχρεώσεις όλο ένα και αυξάνονται. Σε 40 ημέρες έχουμε κάνει μόνο δύο μεροκάματα. Δεν έχουμε βγει καθόλου, αλλά το κράτος μας ζητάει να πληρώσουμε και να πληρώνουμε και ασφάλεια παραπάνω, και ασφάλεια παραπάνω, και εφορίες παραπάνω, και χαράτσια, και δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε.